Ιωάννης Μάζης, ομότιμος καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο Καποδιστριακό. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρή. Καλησπέρα. Λοιπόν, βλέπουμε μορφοποίηση με βάση το κλασικό, επειδή είστε έτσι ο πρώτος στην Ελλάδα που έχετε θέσει το θέμα της γεωπολιτικής και το έχετε εκλαϊκεύσει, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση. Το βλέπουμε πλέον να μορφοποιείται με το κλασικό εγχειρίδιο, ότι τα κλασικά στρατόπεδα σιγά σιγά συγκροτούνται. Ναι, και επιτρέψτε μου να πω ότι η συγκρότηση αυτή είναι και αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία. Mm-hmm. Θυμίζω πάντα αυτά τα οποία έλεγε εσχάτως και ο Χένρι Κίσιγκερ και ο Χόμπσμπαουμ και ο Μέρσχάιμερ για τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε ο ίδιος ο γυρεός αυτός πολιτικός, ο Κίσιγκερ, να απομακρύνει την Κίνα από τη Ρωσία. Και δυστυχώς το μέτωπο στην Ουκρανία και η στάση της Δύσεως δημιούργησαν αυτήν την έναρξη της θριαλίδας η οποία έρχεται τώρα η Μέση Ανατολή να ολοκληρώσει. Συγγνώμη, η εισβολή της Ρωσίας το δημιούργησε, όχι η Δύση. Η εισβολή της Ρωσίας το έκανε. Η Ρωσία εισέβαλε, δεν εισέβαλε η Δύση. Η Ρωσία εισέβαλε και μπαίνουμε πάλι στην ανάγκη να δούμε την ιστορική αναδρομή του πώς και γιατί εισέβαλε. Παίρνουμε στην ανάγκη να θυμίσουμε του τι υπεσχέθησαν οι δυτικοί στον Κορμπατσόφ και δεν το ετήρησαν κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε, γιατί ξέρετε, δεν κάνουμε ένα λάθος. Βάζουμε ετικέτες. Βάζουμε ετικέτες και στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν επιστημονική ανάλυση όταν δεν βολεύουν την κατάσταση και με αυτόν τον τρόπο χάνουμε την διαδοχή και την ουσία των πραγμάτων αλλά και τη δυνατότητα πρόβλεψης. Λοιπόν, μια και το αναφέρετε μισό λεπτό, επειδή η Ρωσία με οποιοδήποτε καπέλο, είτε τσαρικό, είτε Σοβιετικής Ένωσης, είτε του Πούτιν, ναι, ναι, είναι μια δύναμη η οποία δεν είναι συμβατική δυτική δημοκρατία. Έχει αυτοκρατορικές καταβολές και θέλει να κυριαρχεί. Δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβιώσει ο Σίση προς ίσους με την Ευρώπη. Τα προσχήματα για την εισβολή ή οι δικαιολογίες μπορεί να υπάρξουν, αλλά εισέβαλε. Το γεγονός ότι ήθελε εξάλλου το διατυπώνει ότι ήθελε να επανεντάξει τη σφαίρα επιρροής της στις χώρες που ήταν επί Σοβιετικής Ένωσης. Οι χώρες δεν το θέλουν, οι Πολωνοί δεν το θέλουν. Ξέρετε τι, ξεχνάτε ότι, μάλλον θέλετε να ξεχνάτε, ότι οι μεγάλες ηγεμονικές δυνάμεις, όποια καθεστώτα και αν έχουν, αυτό μας το δίδαξε η ιστορία, όχι εγώ, έχουν το δικαίωμα να έχουν το δόγμα ασφαλείας τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικό τους δόγμα ασφαλείας, το δόγμα Μωρόε, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, και η Σοβιετική Ένωση και μετέπειτα η Ρωσική Ομοσπονδία είχε το δικό της δόγμα ασφαλείας, το εγγύης εξωτερικού. Όταν ο Μπέικερ υπόσχεται στον Κορμπατσόφ ότι δεν θα κάνουμε ούτε μία ίντσα ανατολικά, αντιλαμβάνεστε ότι από εκεί και ύστερα αισθάνεται ο έτερος ηγεμονικός πόλος. Κανένας δεν είναι άγιος, ούτε ο ένας πόλος. Αγαθές μεγάλες δυνάμεις δεν υπάρχουν, εντάξει, σύμφωνοι. Ακριβώς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι πώς αντιλαμβάνεται η εταίρα ηγεμονική δύναμη σε αυτό ως απειλή, υπαρξιακή απειλή. Και από εκεί και ύστερα ξεκινάνε όλα. Αυτά βεβαίως οδηγούν. Πολωνοί, Βαλτικοί, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, όσοι είχαν την ατυχία να ζήσουν υπό το Σοβιετικό ζυγό, δεν τους στέλνουν. Τι να κάνουν, μπορεί η Δυτική δύναμη να θέλει, δεν θέλουν οι άλλοι. Όχι, όχι. Λογικό είναι. Αλλά όταν η μία ηγεμονική δύναμη λέει στην άλλη, ρητός, Archive of National Security, αμερικανικές πηγές επίσημες, λέει στην άλλη ότι ξέρετε, εμείς δεν θα προχωρήσουμε, δεν θα υλοποιήσουμε αυτούς τους φόβους που νομίζετε, ούτε θα ενσωματώσουμε τις πρώην χώρες που ανήκαν στη σφαίρα επιρροής σας στο ΝΑΤΟ. Πράγμα το οποίο δεν πραγματοποιεί. Εγώ δεν δικαιολογώ, εξηγώ. Αυτό ναι, είναι που πρέπει να καταλάβω. Ναι, αυτή είναι η δουλειά μου, να εξηγώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η άλλη ηγεμονική δύναμη εξίσου κατακριτέα με την οποιαδήποτε ηγεμονική δύναμη, γιατί ο όρος ηγεμονική και μόνο, ναι, κύριε Καλαρίτη, ναι, είναι κατακριτέος.
Καλά, έτσι είναι η φύση των ανθρώπων. Έτσι. Έτσι, άφησε τον κόσμο να ζήσει και τα έθνη να ζήσουν όπως αυτά κρίνουν και μην έρχεσαι με κάποιες χιλιαστικές απόψεις να επιβάλλεις το δικό σου μοντέλο. Είτε σε λένε σοβιετικό, είτε σε λένε αυτοκρατορικό, είτε σε λένε δημοκρατικό. Λοιπόν, έτσι. Τώρα το πράγμα. Λοιπόν, με τον ένα τον άλλο τρόπο, είπαμε. Ήρθα απλώς να θυμίσω ότι αυτό που λέτε είναι σωστό. Έτσι. Και είναι σωστό διότι ναι, αυτή τη στιγμή φτάνουμε στην κλασική αντιμετώπιση του Spikeman, στην κλασική προσέγγιση του Spikeman, χερσαίες δυνάμεις εναντίον θαλασσιών δυνάμεων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν όμως το μοντέλο ισχύει σε αυτό του το κομμάτι, δεν μπορεί να μην ισχύει στο προηγούμενο, καταλάβατε, αυτό λέω. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στον εξής παραλογισμό, γιατί εγώ θέλω να δούμε μαζί, γιατί είστε σε θέση να το κάνετε. Θέλω να δούμε μαζί τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι ότι έχουν δικαίωμα να έχουν κράτος και οι Ισραηλινοί, το οποίο να είναι αναγνωρισμένο από τους Άραβες γείτονές τους, και οι Παλαιστίνοι, οι οποίοι εκεί που βρέθηκαν αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν παρά να απολαύσουν και αυτοί κάποια στιγμή μια δική τους πατρίδα. Αυτά είναι οι εξελίξεις της ιστορίας, τις οποίες πρέπει να τις δούμε. Εκείνο το οποίο δεν λέγεται, μιλάμε για δίκαια των Παλαιστινίων, τα οποία βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως και πρέπει να έχουν πατρίδα. Δεν λέμε όμως ότι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να εκπροσωπήσουν, τονίζω το προσπαθούν, να εκπροσωπήσουν το Παλαιστινιακό έθνος, όπως τρομοκρατικές οργανώσεις τύπου Χαμάς, Εσμπολά, Τζιχάντ Ισλαμία και η μεγάλη μήτρα τους, οι αδελφοί μουσουλμάνοι, δεν θέλουν ύπαρξη κράτους του Ισραήλ. Θέλουν εξόντωση του κράτους του Ισραήλ και των Εβραίων στην περιοχή. Αυτό δεν το λέμε. Δηλαδή αφήνουμε τον κόσμο να πιστεύει ότι αν δημιουργηθούν δύο κράτη, αυτά τα δύο κράτη θα μπορέσουν να συνυπάρξουν εν ειρήνη. Αυτό θέλουμε όλοι και όμιλον. Πρέπει όμως για να το πετύχουμε αυτό, μερικοί παράγοντες οι οποίοι δρούν συστηματικά για την καταστροφή της ειρήνης, όπως αυτές οι ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, και προσπαθούν επανειλημμένως να ανατρέψουν κάθε προσπάθεια ειρήνης, όπως έγινε ας πούμε επί Τραμπ με τον Πομπέο ως Υπουργό Εξωτερικών, συμφωνίες του Αβραάμ, όπως παλιότερα με δημοκρατικούς προέδρους, με Κάρτερ και με Κλίντον στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Καμπ Ντέιβιντ, όπως και στο Όσλο. Βλέπετε ότι αυτού του είδους οι πιέσεις από αυτές τις οργανώσεις δεν επέτρεψαν σε αυτές τις συμφωνίες, σε αυτές τις προσπάθειες να καρποφορήσουν, με αποτέλεσμα τη συνεχή αιματοχυσία. Αυτά είναι κομμάτια της ιστορίας. Να σας θυμίσω πολύ απλά την Τάμπα του 2000. Τι προτείνει ο Μπάρακ? Προτείνει ο Μπάρακ στον Γιάσερ Αραφάτ τα εξής καταπληκτικά, τα οποία αν τα ακούσετε σήμερα θα νομίσετε ότι ποτέ το Ισραήλ δεν έκανε υποχωρήσεις. Λοιπόν, ακούστε. Πρώτον, έλεγχος του τεμένους Αλ-Άξα από τους Παλαιστινίους. Yeah. Όχι από τους Ιορδανούς, mm-hmm. τους Παλαιστινίους. Ένα. Δύο. 95% τότε της Δυτικής Όχθης και της Γάζας στους Παλαιστινίους. Πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους, κρατηθείτε, η Ιερουσαλήμ. Και 30 δισεκατομμύρια δολάρια η Ανατολική Ιερουσαλήμ για αποζημίωση των Παλαιστινίων προσφύγων του 1948. Ο Σεΐχης Μπαϊντάρ, ο οποίος ήταν ο Σαουδάραπς ηγέτης, ο οποίος διαμεσολάβησε μεταξύ των δύο πλευρών, είπε τότε στον Αραφάτ, «Κύριε, αυτή είναι η καλύτερη πρόταση την οποία μπορούσαμε να επιτύχουμε», υπό το βλέμμα του Κλίντον πάντα, έτσι, «και αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν τη δεχτείτε, οδηγείτε την περιοχή σε αιματοχυσία και τη διεθνή ειρήνη σε κίνδυνο». Ο Αραφάτ δεν τη δέχτηκε και πήγαμε στη δεύτερη Ιντιφάντα. Λοιπόν, είχαν βάλει το χέρι τους τότε Αιγύπτιοι και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες θέλουν το Παλαιστινιακό ανοιχτό για να έχουν μοχλό πίεση προς το Ισραήλ. Οι τότε Αιγύπτιοι, οι οποίοι. Μουμπάρακ, έτσι. Ακριβώς, ναι. Οι οποίοι είχαν την πίεση των αδερφών μουσουλμάνων από κάτω, τους οποίους οι ίδιοι άφησαν να λειτουργήσουν. Γιατί όμως? Γιατί οι Αιγύπτιοι μουσουλμάνοι εκάλυπταν δύο σημαντικούς τομείς με τη δραστηριότητά τους στην τότε Αίγυπτο, με την οποία
η πολιτεία, το κράτος το Αιγυπτιακό δεν εισχολείται. Εκάλυπταν τον τομέα της παιδείας, τον τομέα της υγείας και τον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Κλασικό. Με το περιβόητο καρτούν, το χαρτόνι, το χαρτόκουτο. Της διανομής βοήθειας στοιχειώδους, λίγο ρύζι, λίγα μακαρόνια, λίγη ζάχαρη κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή δεχόταν αυτές τις πιέσεις και ο Μουμπάρακ, έκανε τα στραβαμάτια. Μέγα λάθος, κοντόφθαλμες πολιτικές, ανοησίες, οι οποίες οδήγησαν την κατάσταση εδώ που την οδήγησαν. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν δεν τα λέμε για να δικαιολογήσουμε τη μία ή την άλλη πλευρά. Προσπαθούμε να θυμηθούμε μερικές ιστορικές, κομβικές ημερομηνίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν αυτή τη διαδρομή. Έτσι λοιπόν σήμερα δεν θέλει ο αραβικός σε εισαγωγικά κόσμος να αναλάβει να τη θασέψει αυτού του είδους τις τρομοκρατικές οργανώσεις, ουσιαστικά κάνοντας τι, παίζοντας το παιχνίδι του Ιράν, και εδώ θα με ακούσετε να λέω ευθέως, και το παιχνίδι της Μόσχας. Διότι η Μόσχα είναι ένας παράγων ο οποίος αυτή τη στιγμή επιχαίρει για όλη αυτή την κατάσταση. Προφανώς. Και επιχαίρει γιατί? Γιατί πάρα πολύ απλά δημιουργεί έναν σοβαρότατο πυρήνα περισπασμού της Δύσεως στο δικό της μέτωπο με την Ουκρανία. Και γι' αυτό βλέπετε τη στενή σχέση της Μόσχας με το Ιράν και βεβαίως εκεί ο επιτίδιος ουδέτερος, όπως πάντα, ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος έχει αποτελέσει το τρίτο μέρος του τρίο, αυτού του πανηγυρικού τρίο, το οποίο βλέπουμε στις φωτογραφίες, Πούτιν, Ερντογάν, Χαμενεΐ. Λοιπόν, βλέπετε ότι όταν κάνεις ερμηνεία της ιστορίας, mm-hmm. πρέπει να είσαι αντικειμενικός. Προφανώς. Γι' αυτό λοιπόν τώρα καταλαβαίνετε γιατί θέλω πάντα να αναφέρω όλα τα γεγονότα της ιστορίας. Με κίνδυνο να χαρακτηρίζομαι. Καλά, οι χαρακτηρισμοί δεν υπάρχουν. Εδώ κάνουμε συζήτηση εκτός χαρακτηρισμών. Η Τουρκία πάντως, είναι τρομερό ότι η Τουρκία, όλοι βασικά, όχι μόνο η Τουρκία, κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την πολιτισμική και γεωπολιτισμική έλξη του, από τη βαρύτητα την γεωπολιτική, τη γεωπολιτισμική. Μπορεί προς όρας ή συγκυριακά να έχουν συμπήξει διάφορες συνεργασίες ή συμμαχίες και τελικά όλοι γυρνούν στην πολιτισμική βάση τους. Έτσι. Η Τουρκία έχει... Ξέρετε, μόνο που εγώ το 1995 έγραφα στο βιβλίο μου «Γεωγραφία του Ισλαμιστικού Κινήματος στη Μέση Ανατολή», ότι η Τουρκία εξισλαμίζεται ολοταχώς, mm-hmm. και έφερνα συγκεκριμένα παραδείγματα στρατιωτικών, μυστικών οργανώσεων κτλ. Και μετά σε δεύτερο βιβλίο μου που βγήκε λίγα χρόνια μετά, μιλούσα για το ρόλο των μυστικών ισλαμιστικών ταγμάτων στον μικρασιατικό χώρο. Όλοι τότε, κύριε Καλαρίτη, το λέω με καημό, με θεωρούσαν υπερβολικό. Και το υπερβολικό είναι, ξέρετε, πολύ ήπιος χαρακτηρισμός. Όταν όμως η Τουρκία εξισλαμίστηκε και όταν έγινε εργαλείο των αδερφών μουσουλμάνων μέσω της αντιλήψεως, που άρχισε όχι από τον Ερντογάν, άρχισε από τον Οζάλ, συνέχισε με τον Ερμπακάν και ολοκληρώνεται με τον Ερντογάν. Mm. Αυτά εγώ τα έγραφα τότε, δεν τα έλεγα απλώς. Λοιπόν, τότε όλοι με θεωρούσαν υπερβολικό. Ναι, αυτό, όταν δεν υπάρχει στρατηγική έλλειψη κουλτούρας ασφαλείας και στρατηγική παιδεία σε μια χώρα και δεν υπάρχει συνέχεια, θεσμική συνέχεια και ιστορική μνήμη και διπλωματική μνήμη και γεωπολιτική μνήμη, γιατί εδώ είμαστε λίγο έτσι ό,τι να είναι, αυτά συμβαίνουν. Υπάρχει κατακαιρματισμός πολιτικής, κατακαιρματισμός της στρατηγικής. Ναι, γιατί κύριε Καλαρίτη, γιατί ποτέ αυτός ο τόπος, και το λέω επίσης με καημό, γιατί ξέρετε ότι εγώ δεν έχω κομματικές ταυτότητες. Προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου. Σας λέω λοιπόν ότι αυτός ο τόπος πάντα είχε ένα τεράστιο έλλειμμα. Αυτό το οποίο, για το οποίο πάλι πρώτος έγραψα. Δημιουργία ενός πραγματικού συμβουλίου ασφαλείας. Έχετε γράψει και το blueprint, το έχω δει. Έχω γράψει βιβλία, άρθρα, αυτά. Σε εσάς, τη δική σας ευκαιρία. Το θυμάμαι. Λοιπόν, στα παραπολιτικά.
Το θυμάμαι. Αναλυτικά όλο το σχέδιο του. Όλο το σχέδιο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Με τις απολύξεις του, με τις δομές του. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητούμε για ώρες. Αυτό θα κάνουμε, θα το κάνουμε όμως σε δόσεις. Ανανεώνουμε ραντεβού. Έχουμε πόλεμο. Επιστρατεύεστε, κύριε Μάση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.